κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής, η ώρα είναι 5:25 και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας είχαμε τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μας μίλησε για την οικονομία, πώς θα πάει η οικονομία, ύστερα Θεοχάρη για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Και τώρα να μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, στην Πάργα, όπου εκεί μας περιμένει η συνεργάτη της εκπομπής μας, γνωστή σε όλους, η Ιωάννα Παρηγορίδου, διδάκτρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως επίσης και ο κύριος Τσοβίλης Δημήτρης, πρόεδρος εστίασης καφέ μπαρ της Πάργας, και ο Ευθυμιάδης Αβραάμ, εκπρόσωπος ενοικιαζόμενων δωματίων της Πάργας. Κυρία Παρηγορίδου, Ιωάννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την όμορφη Πάργα σήμερα, όπου έχουμε συναντηθεί εδώ πέρα με τους εκπροσώπους αλλά και τους ιδιοκτήτες από την εστίαση, τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, προκειμένου να συνεχίσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων και όλων των υπόλοιπων υγειονομικών απαιτήσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να λειτουργούν με ασφάλεια. Λίγο, Ιωάννα. Ιωάννα, επειδή έχεις έκο, πρέπει να χαμηλώσεις λίγο την τηλεόρασή σου. Γιατί μας βλέπουν και στην Πάργα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, για συνέχιση, Ιωάννα. Ναι, Ιωάννα, μπορείς να συνεχίσεις τώρα, δεν ακούγεται το έκο. Ναι, Ιωάννα, μας ακούς? Ναι, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ένα θέμα λίγο έτσι με την ηχητική επικοινωνία, κυρίως τους βλέπουμε τους ανθρώπους εκεί στην Πάργα, όπου κάνουν την επανεκκίνησή τους και οι ελληνικές παραλίες, κυρίες και κύριοι, και στη Χαλκιδική και στο Ιόνιο και στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν σήμερα και ο Αλέξης Τσίπρας στη Ρόδο. Προσπαθεί ο ελληνικός τουρισμός να σταθεί τα πόδια του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια εδώ για την Κοζάνη, εκτός από τα προς ανατολική Ελλάδα οι παραλίες, είναι και προς δυτική Ελλάδα, και να δούμε, και πρέπει να ξέρουμε και ως δυτικομακεδόνες που δεν έχουμε θάλασσα, πώς λειτουργούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί μετά από έναν τόσο δύσκολο χειμώνα, πολλοί συνάνθρωποι μας θα χρειαστούν και να πάνε στη θάλασσα και να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό που βλέπω είναι ότι σιγά σιγά τα μέτρα, ακόμα και εδώ και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδά και στις υπόλοιπες πόλεις Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά, τα Γρεβενά και την Φλόρινα, έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν πάρα πολύ τα μέτρα, και λογικό είναι, αφού όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία θα χαλαρώνουν και πρέπει να χαλαρώνουν. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα με τον κύριο Χαρδαλιά και που είπε ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αδικαιολόγητα στην Ξάνθη, έχει σημάνει συναγερμό στην Γενική Γραμματεία Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας και στο Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προσπαθούν να ανιχνεύσουν όλα αυτά τα κρούσματα. Και όπως διαβεβαίωσε ο κύριος Καρδαλιάς και ο κύριος Τσιόδρας, δεν έβγαλαν κάποιο δελτίο τύπου, δεν ξέρουμε αν θα κάνουν σήμερα συνέντευξη τύπου, είπαν ότι θα κοιτάξουμε να δούμε πού προέρχονται και να τα περιορίσουμε. Επίσης, αυτό που φοβούνται πολύ είναι τι θα γίνει από το εξωτερικό, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη. Δεν ξέρω αν έχουμε τη συσύνδεσή μας, δεν έχουμε ακόμα συσύνδεσή μας προφανώς. Το θέμα είναι τώρα πλέον ποια θα είναι η εξέλιξη στον ελληνικό τουρισμό, πόσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να σταθούν. Χθες ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης μας είπε ότι στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, 12 περίπου ξενοδοχείων, θα ανοίξει μόνο το ένα. Σε άλλες περιοχές, στην Κρήτη επίσης, δεν θα ανοίξουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, το ίδιο και στο Ιόνιο. Το θέμα λοιπόν είναι πόσο θα μπορέσει να κρατηθεί ο ελληνικός τουρισμός στα πλαίσια που ήταν περισσότερα και να ξανασυνδεθούμε με την Πάργα. Ναι, Ιωάννα, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Ναι, ακούτε τώρα. Ναι, σε ακούω καθαρά, εγώ δεν έχει ακούω, εσείς με ακούτε. Ναι, σε ακούω. Για πες μας λοιπόν. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ με τους εκπροσώπους της μαζικής εστίασης, καφέ μπαρ, ξενοδόχων και ενοικιαζόμενων δωματίων, προκειμένου να συζητήσουμε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους, έτσι ώστε να κάνουν μια ασφαλή επανεκκίνηση. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος θα επισκεφτεί την Πάργα, προκειμένου να φάει, να κάνει διαμονή και οτιδήποτε άλλο θελήσει, να μην κινδυνεύει από κάποιο κίνδυνο κρούσμα. Εδώ οι επιχειρηματίες έχουν ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και, όπως βλέπετε, συνεχίζουμε πυρετοδός.
Τώρα, αυτό που θέλω εγώ σήμερα να επισημάνω είναι ότι πλέον έχει γίνει υποχρεωτική η πιστοποίηση First Health για τα ξενοδοχεία. Η πιστοποίηση αυτή θα δίνεται σε κάθε επιχείρηση ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενων δωματίων ανάλογα με τις κλίνες που έχει, έπειτα από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά στην εκπομπή. Επειδή πάρα πολλοί επιχειρηματίες έχουν μπερδευτεί στο κομμάτι αυτό, δηλαδή θεωρούν ότι κατευθείαν θα κάνουν την πιστοποίηση Health First, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν, αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουν, είναι ότι πρώτα θα πρέπει να συντάξουν εγγράφως όλους τους απαραίτητους κανόνες και όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις τις οποίες θα πάρει η επιχείρησή τους. Θα πρέπει εγγράφως να έχουν ετοιμάσει όλες τις δράσεις τους και στη συνέχεια, από εκεί και πέρα, θα κάνουν την αίτηση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα σημειώσουν ο καθένας τι έχει, και αυτό που θα πρέπει να ξέρουν είναι ότι δεν τελειώνει εκεί η όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια όλης της καλοκαιρινής σεζόν θα γίνονται έκτακτοι έλεγχοι προκειμένου να επιβεβαιώσουν αν οι επιχειρήσεις είναι σωστές και αν θα μπορούν να κατέχουν το σήμα Health First. Επομένως, το σήμα αυτό, το οποίο θα βλέπουν σε αρκετά ξενοδοχεία οι επισκέπτες, θα είναι αυτό το οποίο θα τους πιστοποιεί ότι το ξενοδοχείο έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να είναι ασφαλής από τον επικίνδυνο ιό ο οποίος μας ταλαιπωρεί σε αυτήν εδώ την σεζόν. Μάλιστα. Ναι, να μας μιλήσει ο κύριος Τσοβίλης Δημήτρης, ο Δημήτρης Τσοβίλης που είναι πρόεδρος των καφέ και των εστιατορίων της Πάργας, να μας πει δύο λόγια έτσι για την προετοιμασία και για την ετοιμασία που έχουν κάνει για τους τουρίστες φετινή σεζόν. Κύριε Τσοβίλη, αν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το καλησπέρα μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, κύριε Αγραφιώτη. Να ακούτε? Ναι, σας ακούω καθαρά. Ναι, σας ακούμε. Ναι, ακούτε? Ναι, σας ακούμε καθαρά, κύριε Τσοβίλη. Καλησπέρα σας, κύριε Αγραφιώτη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εδώ στην Πάργα είναι όλα έτοιμα και περιμένουμε τους φίλους από την Μακεδονία και όλη την Ελλάδα να τους φιλοξενήσουμε. Τα καταστήματά μας έχουν ήδη ενημερωθεί για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Φυσικά δεν σταματάμε να ενημερωνόμαστε, καθότι υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτό και από το Υπουργείο βγαίνουν συνέχεια καινούργιες ενημερώσεις. Εδώ με την κυρία Ιωάννα θα ενημερωθούμε σαν καταστηματάρχες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι πάνω απ' όλα η υγεία. Προέχει και η υγεία η δική μας, τον Μπέλ, και ύστερα με υπηρεσίες υψηλές. Μάλιστα. Έχετε κάποιες έτσι επισκέψεις προς το παρόν? Δηλαδή αρχίζει ο κόσμος λίγο σιγά σιγά να έρχεται, κυρίως από τις γύρω περιοχές. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η σεζόν δειλά-δειλά. Όπως είπατε, από τις κοντινές περιοχές έχουμε κόσμο, κυρίως Έλληνες αυτή τη στιγμή. Από τις 15 του μηνός και μετά που ανοίγουν και τα σύνορα από τα Βαλκάνια θα έχουμε και πελάτες οι οποίοι θα ξεκινήσουν να έρθουν από τις γείτονα χώρες. Η σεζόν θα είναι καλή στο μέτρο του δυνατού. Σίγουρα υπάρχει πτώση, σίγουρα υπάρχει ανησυχία. Παρά τα αυτά είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στο θέμα της υγείας που όπως είπα είναι πολύ σημαντικό και στο θέμα του ότι οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, να μπορέσουν να δουλέψουν το δυνατό περισσότερο από τους εργαζόμενούς μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Ενώ είδαμε και κάποια πλάνα από την όμορφη Πάργα, την πανέμορφη Πάργα, να πούμε την αλήθεια, που έχει καλοκαιριάσει. Και εδώ στην Κοζάνη ακόμα έχουμε κρύο και δεν το έχουμε καταλάβει πολύ πολύ το καλοκαίρι. Ο κύριος Αβραάμ Ευθυμιάδης, ο πρόεδρος, τον εκπρόσωπος μάλλον των ενοικιαζόμενων δωματίων της Πάργας. Κύριε Ευθυμιάδη, πώς είναι η κίνηση και περίπου πού κυμαίνονται οι τιμές? Ναι, κύριε Ευθυμιάδη, με ακούτε? Τον κύριο Ευθυμιάδη, ναι, ο πρόεδρος που είναι ο εκπρόσωπος των ενοικιαζόμενων δωματίων της Πάργας. Ναι, ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο σας. Ναι, ανοίξτε το μικρόφωνο στο Skype, κύριε Ευθυμιάδη. Ναι, το μικρόφωνο στο Skype ανοίξτε, όχι το... Ναι. Πάντως είδαμε και κάποιες εικόνες, κυρίες και κύριοι, της Πάργας.
Ναι, η Ιωάννα, δεν ακούμε τον κύριο εκπρόσωπο. Δεν ξέρω, δεν ακούμε τον κύριο εκπρόσωπο, δεν ακούγεται. Τώρα ένα λεπτό να μήπως κάνει ναι. Το διορθώνουμε. Περίπου πώς, λοιπόν. Θέλω λίγο να μας πεις. Οποίο... Κύριε εκπρόσωπο, με σας ακούω τώρα. Σας ρώτησα... Γεια σας. Σας ρώτησα πώς κυμαίνεται η κίνηση στην Πάργα και πώς κυμαίνονται περίπου τα δωμάτια εκεί. Δηλαδή ένα μέσο δωμάτιο πώς μπορεί κάποιος το νοικιάσει, δηλαδή είναι φθηνές τιμές. Κοιτάξτε, η Πάργα έχει τιμές για όλα τα βαλάντια. Μπορεί να ξεκινήσει από πολύ, από αρκετά χαμηλές τιμές μέχρι αρκετά υψηλές ανάλογα με τις παροχές των υπηρεσιών. Η σεζόν τυπικά θα ξεκινήσει για μας γύρω στις 15 Ιουνίου, που είναι και η έναρξη της λειτουργίας. Και προσμένουμε κι εμείς το να ξεκινήσει η όλη κίνηση. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, ήδη ενημερωμένοι για όλα τα πρωτόκολλα και ό,τι θα χρειαστεί να γίνει για να είναι ασφαλή τα δωμάτια. Κοιτάξτε, οι τιμές μπορείτε να βρείτε ανάλογα με το τι ψάχνει ο καθένας, μπορεί να βρει από αρκετά χαμηλές μέχρι υψηλές. Η μέση τιμή δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί. Μάλιστα. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει value for money, να σας το πω έτσι. Υπάρχει η αντιστοιχία των χρημάτων και αυτό που θα παραχθεί στον πελάτη. Τα μέτρα αυτά που σας επέβαλε η κυβέρνηση να πάρετε, δηλαδή αντισηπτικά, όλα αυτά, καθαρισμούς και όλα αυτά, δεν επιβάρυναν το κόστος. Δηλαδή επιβαρυνθήκατε ένα επιπλέον κόστος. Επιβάρυναν σημαντικά το κόστος, το οποίο όμως δεν θα μετακύλυσει στον πελάτη. Εννοείται, θα είναι μέτρα προστασίας και του πελάτη και του προσωπικού και εμάς. Mm-hmm. Γιατί όλοι θα έχουμε πρόβλημα από ένα πιθανό κρούσμα. Έχετε κάποιες, δεν ξέρω αν μπορεί να μας απαντήσει και ο Ιωάννα Παρηγορίδου σε αυτό. Μου είπαν πολλοί ξενοδόχοι, Ιωάννα, ότι πραγματικά έχουν εξοργιστεί. Λέει, δεν μπορούμε να βάζουμε εμείς το θερμόμετρο στον πελάτη όταν έρχεται ή στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο το θερμόμετρο τροπάνω. Είναι, λέει, δεν είμαστε γιατροί εμείς να το κάνουμε. Και έχουν ένα δίκιο να σου πω την αλήθεια. Το καταλαβαίνω. Είναι νέα μέτρα και σίγουρα θα είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Σκεφτείτε ότι από την μία μέρα στην άλλη και η εστίαση όταν ξεκίνησε, οι άνθρωποι προσπάθησαν και έκαναν το μέγιστο δυνατό και παρόλα αυτά ακόμα προσαρμόζονται. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να κάνουν θερμομετρήσεις, αλλά θα αναγκαστούν να κάνουν προκειμένου να εξασφαλίσουν για αυτήν τη μία χρονιά, για αυτή τη μία σεζόν, την καλή υγεία. Άλλωστε, αν προμηθευτούν τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή ένα θερμόμετρο το οποίο δεν θα πηγαίνουν καν κοντά στον πελάτη, θα κάνουν μία θερμομέτρηση από απόσταση, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς, πρώτα απ' όλα, είναι να γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού των επιχειρήσεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτεθειμένοι σε χιλιάδες κόσμο που θα έρθει σε όλη την καλοκαιρινή σεζόν, όπου όπως είδαμε και χθες, κάποιοι που έφτασαν στην χώρα μας ήταν κάποια κρούσματα. Είχαμε κάποια κρούσματα χθες από επισκέψεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να θερμομετρούνται καθημερινά, έτσι ώστε να μην νοσήσουμε. Πρώτα απ' όλα για την υγεία τους, δεύτερον για την οικονομία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν το προσωπικό των επιχειρήσεων αρρωστήσει, αναγκαστικά οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Επομένως, είναι πάρα πολύ επιζήμιο. Και τρίτον, από εκεί και πέρα, το προσωπικό το οποίο έρχεται σε επαφή με τους πελάτες, με τον κόσμο, είτε για διαμονή είτε για εστίαση, θα είναι κίνδυνος διασποράς του ιού. Όμως, γιατί έβαλα σε τρίτη σειρά τους πελάτες. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εκπαιδεύουμε το προσωπικό να λειτουργήσει με τρόπο τέτοιο που να μην αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Δηλαδή το προσωπικό θα εργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνει διασπορά του ιού στους πελάτες. Γι' αυτό με ακούσατε να το έχω τρίτο στη σειρά. Γιατί έχουμε ελαττώσει αρκετά τις πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο κακό περιστατικό. Το μόνο, λοιπόν, το πρώτο το οποίο θα έχουν υπόψη τους, λοιπόν, οι εργαζόμενοι, θα είναι ότι θα πρέπει να προσέξουν για τους ίδιους, για την υγεία τους, για τις οικογένειές τους, για τη χώρα μας και κατ' επέκταση και για την οικονομία. Έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν με ασφάλεια στη σεζόν. Ξαναλέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα επισκεφτούν τα παραθαλάσσια μέρη, όπως αυτό εδώ της Πάργας, το οποίο από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και συνεχίζουμε, όπως βλέπετε, γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ.
Αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς οι τρεις και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και στον ίδιο χώρο. Απλά κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος έχει ήδη μπει, οι επιχειρηματίες έχουν ήδη μπει σε αυτήν τη ρουτίνα. Και το απόγευμα θα μαζευτούμε όλοι μαζί οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να συζητήσουμε πώς πάνε αυτή τη στιγμή, πώς έχουν ληφθεί τα μέτρα, τι κενά υπάρχουν, τι δυσκολίες υπάρχουν και πώς θα πρέπει να προχωρήσουν. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται να επισκεφτούν τέτοιου είδους παραθαλάσσιους προορισμούς θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Αρκεί όλοι να είναι ευσυνείδητοι και σωστοί. Και στην πλειοψηφία αυτό που έχω δει εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ευσυνείδητοι και σωστοί. Ακολουθούν δηλαδή τους κανόνες τους οποίους πρέπει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, παροτρύνεις τους Δυτικομακεδόνες να κάνουν διακοπές, να πάνε να επισκεφτούν τις παραλίες και τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία, γενικά να κινηθεί η οικονομία. Βέβαια, το θέμα αυτό με τους ξένους τουρίστες είναι λίγο που προβληματίζει τον κόσμο, Ιωάννα, κακά τα ψέματα. Υπάρχει ένα θέμα με την που δεν υπάρχει καραντίνα, που δεν υπάρχουν απαραίτητοι έλεγχοι στα αεροπλάνα και όλα αυτά. Αλλά ελπίζω όλα να πάνε καλά με τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα. Όλα θα πάνε καλά. Ο εσωτερικός τουρισμός πάντοτε στήριζε την Ελλάδα και τα παραθαλάσσια μέρη. Εδώ η περιοχή είναι πάρα πολύ κοντά πλέον για τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, εξαιτίας των δρόμων που έχουν γίνει. Και εφόσον είναι μέρη τα οποία είναι ασφαλή, ναι, παροτρύνω τον κόσμο να κάνει τις διακοπές του με ασφάλεια. Απλά τονίζω για άλλη μια φορά ότι και ο κόσμος δεν θα πρέπει να ρίξει το βάρος της προσοχής της υγειονομικής σωστής συμπεριφοράς μόνο στο προσωπικό των επιχειρήσεων, θα πρέπει και οι ίδιοι να είναι σωστοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι μαζί να καταβάλουμε προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, να μην διακινδυνεύσουν ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, ούτε όμως και οι επισκέπτες. Αλλά ναι, τους παροτρύνω και θα είναι στο μέγιστο δυνατό ασφαλής. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιωάννα μου, να ευχαριστήσω και τους κυρίους. Εύχομαι όλα τα καλύτερα για το φετινό καλοκαίρι. Αν μπορούσα μια τελευταία κουβέντα. Βεβαίως. Η κυρία Ιωάννα έθεσε πάρα πολύ σωστά ότι είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση από τη Δυτική Μακεδονία. Έχω να προσθέσω στο θέμα της ασφάλειας ότι στην Πάργα και στην γύρω περιοχή έχει πάρα πολλές επιλογές κάποιος, που σημαίνει ότι είναι ένα πλάσ στην ασφάλεια που προσφέρουμε, ώστε έχουμε μεγάλες οργανωμένες παραλίες με όλα τα απαραίτητα μέτρα, μικρές και ανοργάνωτες για ανθρώπους που θέλουν να είναι μόνοι τους, που νιώθουν έτσι λίγο περισσότερη ανάγκη για ασφάλεια. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο σέν αυτού της περιοχής μας. Με το αμάξι τους μπορούν να επισκεφτούν πάρα πολλούς προορισμούς. Μάλιστα. Κύριε Τσουγέννη, νομίζω είστε σαφέστατος και κατανοητός και γνωρίζουν και οι Δυτικομακεδόνες, έχουν γνώση, εντάξει, κακά τα ψέματα, δημιουργούνται και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που έρχονται, σας επισκέπτονται και εσάς που τους φιλοξενείτε. Και αυτό το πράγμα και με την Πάργα ειδικά έχουμε ιδιαίτερες φιλικές και κοινωνικές, έτσι, κοινωνικούς δεσμούς. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, και τον κύριο Φθημιάδη και τον κύριο Τσοβίλη και την κυρία Παρηγορίδου. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στον Πάργα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, είχαμε ζωντανή σύνδεση με την Πάργα, με την Ιωάννη την Παρηγορίδου, τον κύριο Τσοβίλη και τον κύριο Φθημιάδη, οι οποίοι εκεί πέρα είναι ο πρόεδρος των εστιατορίων της Πάργας και ο πρόεδρος των νοικιαζόμενων δωματίων, εκπρόσωπος μάλλον. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο ξανά στις 4 με πολλούς καλεσμένους και πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Και επίσης τα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν 6.30 και 9 μπορείτε να ενημερωθείτε και τα πάντα από τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο.